Επιγραφέ εν πετάλης, λέει ο Κουκουλές, είναι ελάσματα. Πέταλο είναι από έλασμα σιδερένιο. Πέταλο που μπορείς απάνω κάτι να γράψεις. Αυτά δε που μπορείς να γράψεις, έχει εδώ πολλά παραδείγματα. Θα βγείτε από τα ρούχα σας τι μπορεί ο μάγος να γράψει επάνω. Δένουν ανδρόγυνα, να μην κάνουν παιδιά, να πεθάνουν, να τούτο, να εκείνο. Γράφουν λοιπόν επάνω στο έλασμα, στο πέταλο, όπως λέω εδώ, μια επιγραφή δηλαδή, ή πλακίδια. Γράφουν ό,τι γράφουν και αυτό το πράγμα πηγαίνουν και το βάζουν στο κατόφλι του σπιτιού, το θάπτουν, να μην το βρεις, ή όπου αλλού. Και με τον τρόπο αυτόν, επειδή ονοματίζεται ο άνθρωπος που θέλουν να κάνουν το κακό, να παθαίνει κακό. Αλλά θα λέγαμε όμως, επάνω στο θέμα επιγραφέ εν πετάλης ή κατάδεσμη, ο κατάδεσμος όπως λέγεται από τους Βυζαντινούς, έχει και μία παρακάτω ιστορία. Αφού μιλάει για πλακίδια, πλάκες, θα λέγαμε ότι αυτά τα πλακίδια μπορεί να φέρουν και σύμβολα ή γράμματα, τα οποία μπορεί κανείς τώρα ευμενός, όχι δυσμενός, να τα έχει μαζί του σαν φυλακτά, για να φυλάκεται από μερικά πράγματα. Αλλά έχω προσέξει τελευταία ότι στα χρυσοχοΐα πουλούν πλακίδια μικρά, στα οποία έχει χαραχθεί ένα ζώδιο από τα 12 ζώδια, και η νονά υποτίθεται που θα βαφτίσει ένα παιδί, δεν ξέρω αν κάνει σταυρό βαπτιστικών δώρων ή όχι, αλλά εάν έκανε και το σταυρό, έκανε και το ζώδιο, δεν μπορώ να το καταλάβω πως συνδυάζουν αυτά τα πράγματα. Παίρνει ποιο μήνα γεννήθηκε το παιδί, παίρνει αυτό το κόσμημα χρυσούν, σας είπα, πλακίδιων, που είναι χαραγμένο το ζώδιο του παιδιού, ο μήνας που γεννήθηκε το παιδί. Αλλά δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μαγικό. Δηλαδή το παιδί να έχει την προστασία του ζωδίου κάτω από το οποίο εγεννήθη. Καλύτερα, κάτω από την επίδραση του οποίου εγεννήθη. Είναι ακατανόητο πράγμα. Αγαπητοί μου, ποτέ μη πάρετε και δώσετε σε παιδί ένα τέτοιο κόσμημα. Μόνο σταυρά σου, τίποτα άλλο. Θέλετε να κάνετε και άλλα κοσμήματα, ξέρω εγώ, ελεύθεροι, αλλά να μην έχουν όμως μαγικών χαρακτήρα. Λυπούμε πάρα πολύ, δεν υπάρχει εφημερίδα και περιοδικών που να μην έχουν μία στήλη για το ζώδιο, για τα ζώδια. Και βλέπετε ότι μόλις πάρουν την εφημερίδα των περιοδικών, σπέβδουν αμέσως πιο πολλοί γυναίκες, όχι λιγότερο και άνδρες, να δουν σήμερα τι λέει το ζώδιό τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με τα ζώδια συνδέονται και οι λεγόμενες μπλε χάνδρες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένος ο σύνδεσμος ή η σύνθεση μπλε χάνδρας, που από το πάνω μέρος έχει ένα χαλκαδάκι για να μπορείς αυτό να το βάλεις με μία παραμάνα στο παιδί, και από το κάτω μέρος έχει ένα μικρό σταυρό. Πολλές φορές και αυτά ως μέταλλο να είναι χρυσό, το άλλο να είναι χάντρα απλώς, το άλλο να είναι χρυσό. Συνδυάζεται ο Χριστός, ο σταυρός, με την μπλε χάντρα που είναι του διαβόλου υπόθεση? Της κοινωνία, λέει ο Απόστολος Παύλος, Χριστού και Βελίαλ. Τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό και στον διάβολο? Ποτέ μη βάλετε μπλε χάντρα ούτε πάνω σας, ούτε στα παιδιά σας, ούτε στο αυτοκίνητό σας, ούτε τίποτα. Των τίμιων σταυρών.